Εύκολη αποστολή είχε το απόγευμα του Σαββάτου η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας, η οποία με εξαιρετική άμυνα ισοπαίδωσε στο κλειστό της Καλαμίτσας το Παγκράτη με 83-53 στο πλαίσιο της Α2 κατηγορίας μπάσκετ για την ένατη αγωνιστική, παραμένοντας για έναν ακόμα αγώνα αίτητη στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο Γιάννης Τζίμας παράλληλα είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες της ομάδας και αυτοί με τη σειρά τους σκόραραν όλοι. Με αυτή την νίκη η Καβάλα έφτασε τους 16 βαθμούς, ενώ ο αγώνας του πρωτοπόρου Λαυρίου με τον Αετό αναβλήθηκε. Στα περίεργα αξίζει να σημειώσουμε πως το τρίτο δεκάλεπτο στο παρκέ της Καλαμίτσας έκανε την εμφάνισή του ένας διαφορετικός φύλαθλος, και λέμε διαφορετικός γιατί πρόκειται για τετράποδο. Πιο συγκεκριμένα, ένα σκύλο, ο οποίο απέσπασε το χειροκρότημα των φίλων τη Ένωση. Στου αθλητέ υπάρχει και ένα σκύλο μέσα στο γήπεδο, ο οποίο κάνει την εμφάνισή του και ο οποίο περνάει πηγαίνοντα προ το καλάθι. Δεν ξέρω τι πάει να πετύχει, αλλά μάλλον μπερδεύτηκε και μπήκε μέσα. Θα πρέπει κάποιο να πάρει αυτό το σκύλο, ο οποίο το μετανιώνει, δεν βγαίνει έξω. Εκεί ο Καλαϊτζίδη, ο οποίο προσπαθεί να το πιάσει. Δεν τα καταφέρνει, είναι από τα όμορφα στιγμιότυπα, μπα δεν φεύγει, δεν θέλει να φύγει. Του αρέσει εκεί μέσα. Ο Κουτρούλιας, ο οποίος προσπαθεί να τον διώξει, τον πιάνει από το λουρί. Τα δεκάλεπτα είχαν ως εξής: 20-15, 41-26, 60-41 και 83-53. Είναι και για μας με πολύ καλό μπάσκετ, απέναντι σε μια ιστορικότατη ομάδα, το Παγκράτη, χρόνια αντίπαλος, θυμάμαι και τον εαυτό μου στα γήπεδα, με ένα προπονητή υπόδειγμα του Ντίνο τον Καλαμπάκο, που έγραψε το ρέκι σαν αθλητής και κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Σήμερα αντιμετωπίσαμε την καλύτερη πίεση του πρωταθλήματος και κατορθώσαμε, την κατεβάσαμε πάρα πολύ χαμηλά στο σκορ. Σε αυτό όμως μπορώ να πω ότι ήμασταν τυχεροί, καθώς τελευταία στιγμή είχαν μια-δυο σοβαρές απουσίες, τον Ψαρόπουλο και τον Παπά, τον Playmaker, δύο παίχτες κλειδιά για αυτούς, και σίγουρα αυτό βοήθησε την πίεση τη δικιά μας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι για ακόμα ένα μάτς η ομάδα μας έδειξε διάθεση, βρίσκει ρυθμό, βρίσκει ταυτότητα, επανέρχονται τραυματίες και σιγά σιγά νομίζω παίζουμε ένα καταλυτικό μπάσκετ που αρέσει τον κόσμο. Νομίζω δεν πρέπει να σταθούμε στη διαφορά, νομίζω είναι πλασματική και δεν με απασχολεί η διαφορά. Πρέπει να σταθούμε στην ωραία εικόνα του γηπέδου. Για ένα ακόμα μάτς σιγά σιγά πολύ κόσμος, πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες, συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Πρόσκοποι, άτομα με τα καροτσάκια, η ομάδα είναι χαρά για μας που βλέπουμε μια ομάδα να συναναστρέφεται, να ζει και να αναπνέει μέσα στην πόλη. Και νομίζω ότι ήταν το τελευταίο μάτς για το 2014 εδώ. Παίζουμε στο ψυχικό και μετά έχει διακοπή. Αυτό όλο το χρόνο ήμουνα εδώ. Είμαστε αίτητοι στην έδρα μας. Εύχομαι να το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά, γιατί η έδρα κρίνει τίτλους στην Α2. Και με πολλή δουλειά, δυστυχώς κουβαλάμε δύο ήττες που τους κουβαλάμε μέχρι τέλος, να παλέψουμε, αν μπορέσουμε και καταφέρουμε, να είμαστε στις δύο ομάδες που θα ανέβουν μια κατηγορία. Μεγάλο μας την επόμενη εβδομάδα στο ψυχικό, ίσως είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα παίξουμε χωρίς άγχος. Ξέρουμε ότι παίζαμε την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, οπότε έπρεπε να παίξουμε καλή άμυνα. Και γι' αυτό νομίζω ότι φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν τους αφήσαμε να πάνε πάνω από 30 πόντους, γι' αυτό και νικήσαμε αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι δύσκολο, οπότε προσαρμοστήκαμε στις ανάγκες του αγώνα. Αυτό. Μετά την ήττα από την εθνική ομάδα δείχνει ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο και ήδη έχει μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες. Άλλαξε η ψυχολογία μαζί. Πιστεύω ότι αυτή η ήττα, όπως ήρθε, έτσι μας πείσμωσε σαν ομάδα. Και πιστεύω φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Έχουμε αποκτήσει άλλη ψυχολογία μετά και το μάτς με τον Αρκαδικό, που είναι ένα από τα φοβορί που θα ανέβουν. Οπότε πιστεύω ότι βαίνουμε όλα καλά. Μακάρι να νικήσουμε και μέσα στο ψυχικό, έτσι ώστε να κλείσουμε καλά για τα Χριστούγεννα. Σίγουρα ήταν ένα, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, ήταν ένα εύκολο μάτς για μας. Πήραμε μια διαφορά 30 πόντων. Η ομάδα του Πακρατίου όμως έχει δείξει ότι έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α2. Είχε κάποιες απουσίες, ήρθαν εδώ τα παιδιά. Παίξαν ένα ελεύθερο μπάσκετ όσον αφορά στην επίθεση και στην άμυνα. Το σημασία έχει ότι εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε, πήραμε τους δύο πόντους της νίκης και μας κάνει χαρούμενους, γιατί δείχνει ότι η ομάδα σιγά σιγά, όσο περνάνε τα παιχνίδια, βρίσκει το ρυθμό που θέλαμε. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας συμπαραστέκεται. Πήραμε και από τον κόσμο, ήταν ένα γεμάτο γήπεδο για άλλη μια φορά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας συμπαραστέκεται σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται μέσα στιγμής.